Καλωσορίζουμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς, πριν πάμε στη νέα κοινή αγροτική πολιτική που συζητάτε αυτή την περίοδο με την Ευρώπη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε ένα θέμα στη Θεσσαλία εκεί με τους αγρότες που ναι, μεν αποσύρθηκαν από τα μπλόκα, αλλά τα προβλήματά τους παραμένουν, αν έχετε εικόνα, τι χρήματα θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έρχεται το Πάσχα? Βεβαίως και έχω εικόνα. Έχω πλήρη εικόνα. Να ανακοινώσουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα για τις παρακάρλιες περιοχές που είχε γίνει πολλής λόγος, που πήραμε πρωτοβουλία κατόπιν συζητήσεων και πρότασης προέκυψε από τους κατοίκους, αγρότες της περιοχής, δεν το είχαμε υπόψη μας στην αρχή για να είμαι ειλικρινής, ούτε υπήρχε αντίστοιχο πρόγραμμα. Το χτίσαμε. Έχουμε λοιπόν δεσμευμένα τα χρήματα, 42-43 εκατομμύρια περίπου. Ένα. Δύο. Έχουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και προγραμματίζουμε το αργότερο τέλος του Μάη, σύμφωνα με τις πιο ταχείς διαδικασίες που μπορούμε να αναπτύξουμε, να καταβληθούν για 2 χρόνια αρχικά. Αν προκύψει και άλλος χρόνος που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι διότι είναι κάτω από τα νερά τα κτήματά τους ή μπορεί να έχουν φύγει τα νερά, αλλά τέλος πάντων τα κτήματα δεν είναι καλλιεργήσιμα, έχουμε δεσμευτεί, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κατερίνας Συνάντηση, θα μεριμνήσουμε να πει κάτι περισσότερο και τότε. Ωστόσο, έχουμε επίσης σε αναμονή την καταβολή συνολικά για τους αγρότες της χώρας μας, όχι μόνο για τους ασφαλούς, γιατί δεν είναι μόνο Θεσσαλία, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα που έχει αγρότες κτηνοτρόφους, αλίες και μελισσοκόμους. Έχουμε προγραμματίσει σε ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα την καταβολή άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το Πάσχα ή έστω τις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα. Με τον τρόπο αυτό. Άρα ναι. 700 εκατομμύρια μέχρι το Πάσχα θα πέσουν. 700 πλάς εκτιμούμε ότι θα είναι. Μέχρι το Πάσχα και κάποια άλλα θα είναι και αμέσως μετά. Mm-hmm. Στοχεύουμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε και τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες και ένα απομείναν ποσό από την προηγούμενη καθόλου σωστή κατανομή χρημάτων του 2023 με την απελθούσα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκεί έμειναν και αδιάθετα 88 εκατομμύρια. Μέρος λοιπόν αυτών, το μεγαλύτερο πασχίζουμε, να καταβληθεί τώρα, δηλαδή να είναι μέσα στα 700 πλάσια εκατομμύρια. Την ίδια ώρα πασχίζουμε και γίνεται τιτάνια προσπάθεια όπου ξεκινήσαμε από ανενεργούς παγωμένους λογαριασμούς κωδικούς δικαιούχων, όχι μη δικαιούχων, δικαιούχων αγροτών, οι οποίοι για κάποιους λόγους που ποτέ δεν είχε εξετάσει κανένας από το 2014 βρίσκουμε ότι έκανε να λαμβάνει χρήματα αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Από το 2014 και δόθε. Έχουμε βάλει λοιπόν μπροστά. Από το 2014 διορθώνουμε και ερχόμαστε προς το σήμερα. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά ωστόσο ό,τι μπορούμε περισσότερο να έχουμε πριν το Πάσχα, αλλά και μετά θα συμβεί. Αυτή η εκκρεμότητα είναι ντροπή, το λέω δυνατά και καθαρά, και τακτοποιείται βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Αποτελούσα δέσμευσή μου με το πανέλαβε και καινούργια διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήρε σαφή εντολή. Όπως επίσης είχαμε και 16.500 δεσμευμένα παγωμένα αφημί για διαφόρους λόγους, χωρίς να εξεταστούν όμως. Αν δικαίωσε αδίκως ο Χιώτης ή ο Αυγενάκης έχει δεσμευμένο τα φημί του και αυτές τις περιπτώσεις μία προς μία εξετάζεται και έτσι άλλο αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάτι μεμπτό πάει στη δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει κάτι που να επιβεβαιώνει και να τεκμηρώνει τη δέσμευση του αφημίου, δηλαδή παρανόμως λαμβάνει τις επιδότηση, τότε απελευθερώνεται και θα μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της ενίσχυσης, της ίσπραξης των ενισχύσεων. Που επαναλαμβάνω, έχουμε από το τουλάχιστον 3 και 4 χρονών περιπτώσεις, θα έχουμε καθαρίσει από τα 16.500. Μισό λεπτό. Τι ποσοστό τώρα των αγροτών μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους εκεί πάνω? Δηλαδή, τα προβλήματα έχουν αρχίσει να λύνονται ή ακόμα είναι βουνό? Προσέξτε λίγο. Εγώ τώρα μια φράση ακόμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μιλώ συνολικά. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλω να μου πείτε και αν θα πληρώσει κάποιο. Γιατί έχω ακούσει ότι εκεί έχουν γίνει τέρατα. Αλλά δεν έχουν δει και κανένα να κατηγορείται. Όχι, κάνετε λάθος. Μια φράση μόνο για τις εκκρεμότητες. Ναι, θα σας πω όμως. Μια φράση ακόμα για τις εκκρεμότητες. Και ήδη, όσοι έχουν σχέση με το χώρο καταλαβαίνουν, ξεκίνησε 1η Απριλίου λειτουργήσε η πλατφόρμα που εκδέχεται αιτήσεις ΟΣΔΕ. Πέρυσι είχε ξεκινήσει τέλος Αυγούστου. Με αποτέλεσμα δεν έχει προλάβει να κάνει ούτε διορθώσεις ούτε ελέγχους. Τι είναι αυτό, και για το έλα να δει. ΟΣΔΕ είναι οι αιτήσεις για να πάρουν τα χρήματα οι άνθρωποι που δικαιούνται ενισχύσεις. Είναι δηλαδή όλο το υλικό, η τεκμηρίωση, τα στοιχεία που καταθέτει ο κάθε δικαιούχος ή ενδυνάμει δικαιούχος
για να μπορέσει να μπει στον προγραμματισμό, να του καταβληθούν ανάλογα τι δηλώσει που είναι και τι διασταυρωτική ανοίξη θα γίνουν και θα δουν τελικά ό,τι δικαιούστε και τι με δικαιούστε, για να πάρει τα χρήματα σωστά, καθαρά, έγκαιρα και με προγραμματισμό. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή που επιτέλους ξεμπλοκάραμε από τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Σημανδράκο και κάποια δύο τουλάχιστον στελέχη, κεντρικά, διοικητικά, που είχαν μαζί οδηγήσει σε λάθος πορεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Είναι απολύτως λογικό αυτό που λέει ο Ναυρότης. Δεν πρέπει να ξέρω και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν, επαναλαμβάνω. Έχει ήδη κληθεί, επαναλαμβάνω. Σας λέω λοιπόν, έχει ήδη κληθεί για δύο περιπτώσεις ο κ. Σημανδράκος από τον εισαγγελέα. Ωστόσο, ήδη γίνεται, είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για τους δύο υπαλλήλους μέχρι πρώτος υπερδιευθυντές, γιατί είχαν αυξημένες αρμοδιότητες. Και εκεί θα ακολουθεί ό,τι προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Δεν θα κάνω πίσω και δεσμεύομαι προσωπικά και νομίζω ότι γνωριζόμαστε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω σε καμία περίπτωση. Απλά πρέπει ό,τι πούμε να είναι δεμένο, τεκμηριωμένο και να έχουν ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ωστόσο, όμως, ο εισαγγελέας ξεκίνησε τη διαδικασία και έχει καλέσει, επαναλαμβάνω, δύο φορές τον κύριο Σημανδράκο για απολογία σε διάφορα θέματα. Δώστε μου να καταλάβω λοιπόν τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πέστε μου. Οι αγρότες τώρα εκεί δουλεύουν, έχουν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους. Πώς είναι η κατάσταση στη Σαλία, γιατί. Θα σας πω. Είναι μεγάλο μέρος των αγροτών καλλιεργεί ήδη. Έχουμε όμως ένα μέρος των αγροτών που δεν μπορεί να καλλιεργήσει, είτε αυτοί που είναι στις παρακάλυγες περιοχές, που είναι δηλαδή τα κατήματά τους κάτω από το νερό. Είναι περίπου λιγότερο από 100.000 στρέμματα, αλλά είναι περιπτώσεις. Είναι πολλές περιπτώσεις. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες εκτάσεις που έχουν φερτά υλικά, τα οποία δεν τα έχουν απομακρύνει. Παρόλο που το πρόγραμμα απομάκρυνση και ενίσχυση οικονομικά από την κρατική αρρώγη από τον κ. Τριαντόπουλο λειτουργεί καιρό τώρα. Κάποιοι δεν έχουν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Έχουμε και περιπτώσεις ελαϊστότερες που για κάποιο λόγο χρειάζεται μια διαδικασία θεραπείας του εδάφους, που γίνεται μια συνεργασία με τους επιστήμονες του Εργό Δήμητρα και των τοπικών γεωπόνων για να μπορέσουμε να ορθοποδήσει, να πάρει μπροστά ξανά δηλαδή η γη. Γιατί έχει υποστεί ένα σοκ σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα έχουμε ακόμα, δηλαδή παραγωγή. Να μας πείτε αυτό λίγο και για την κοινή αγροτική πολιτική που συζητάτε. Τι θα αλλάξει? Όχι απλώς συζητάμε. Να σας πω ότι μόλις τώρα ολοκληρώθηκε μια τετράωρη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου ζήτησα, αιτήθηκα και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα που τους ενημέρωσα τι γίνεται με την ΚΑΠ. Ναι. Και τέλος πάντων, επειδή είχα απευθυνθεί και στα κόμματα στα πλαίσια των συμμαχιών και σε εσωτερικό επίπεδο, πρέπει να κάνουμε, ανακοίνωσε και ποια κόμματα έχουν ανταποκριθεί, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και τελικά απεδείχθη ότι εμείς είχαμε καταθέσει έγκαιρα και στο Κοινοβούλιο και στο ΕΛΚ και στο EU-19 19 συνολικά προτάσεις ως Ελλάδα. Ήμασταν πολύ μπροστά όταν οι άλλες χώρες λέγανε πρέπει να αλλάξει. Εμείς λέμε πρέπει να αλλάξει, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Τα 19 σημεία προτάσεις. Από αυτά λοιπόν τα 19 σημεία προτάσεις, σας πληροφορώ πως την πλειονότητά τους υιοθετούνται από τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, γιατί τα περιέγραψα ένα-ένα, βήμα-βήμα. Mm-hmm. Το λοιπόν προέκυψε και σήμερα από τη συζήτηση. Και ήταν και η παράκληση δική μου. Είναι ότι ξέρετε, αφού συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα από αυτά που διαφωνούμε, μπορείτε να δουλέψετε και εσείς στις δικές σας ευρωομάδες εν ώψη της τελευταίας συνόδου των Υπουργών και εν ώψη της τελευταίας συνεδρίας του Ευρωκοινοβουλίου για να πετύχουμε έστω και την ίστατη στιγμή έστω μία ακόμα βελτίωση της τρέχουσας ΚΑΠ. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκεί ψηφίσαν όλοι. Πρέπει να αλλάξει τα οικολογικά σχήματα που είναι δεδαλώδη, ογκώδη, γραφειοκρατικά, δεσμεύουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, είναι δυσνόητα και πολλές φορές πολύ επιθετικά σε διαδικασίες και σε ημερομηνίες στους αγρότες. Βεβαίως λένε. Ωραία. Βάλτε μπροστά. Εμείς το ΕΛΚ καταφέραμε μέσα στις 9 και οι 9 χώρες που συμμετέχουν στο ΕΛΚ, δηλαδή οι Υπουργοί Κεντροδεξιών Κυβερνήσεων, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Βέλγιο, Τσεχία, Σουηδία, Φιλανδία, Κροατία. Καταφέραμε και βγήκε κοινό ψήφισμα όπου το ΕΛΚ υιοθετεί και τις 19 προτάσεις. Εσείς μπορείτε. Παρακαλώ και ξεκινήστε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μια ακροάτρια ρωτάει. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος λέει περιμένουμε ακόμα την επιστροφή ΦΠΑ. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά έχουν δοθεί οι προκαταβολές, όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, πριν περίπου 2 ή 3 εβδομάδες. Οι προκαταβολές, δηλαδή το 40 περίπου εκατομμύρια από τα 80 που είναι κατανεμηθούν. Αν είναι λοιπόν ειδική περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν γνωρίζω, καλό είναι να υπάρξει μια επικοινωνία ακόμα και με το γραφείο, να έχουμε το αφήνι της κυρίας, ώστε να το διασταυρώσουμε. Αλλά έχουν δοθεί προκαταβολές όπως είχε δεσμευτεί. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστούμε, κύριε Ευγενάκη. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης Ευγενάκη.